ώρα, Γιώργο, που θα ξεσηκωθεί το έθνος μας και θα αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Να, αυτό το κλίμα που βράβο θα δώσει φτερά σε πίδα. Το όνομα σε Φούριο. Ακούσε. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά. Κάλιον 9 ώρες, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο, γιατί δείχνει σκλαβιά. Κάλιον 9 ώρες, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους συγγενείς. Κάλλιο είναι μια ώρα, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. Αλήθεια, συγκινητικό! Μαρία, είχαμε οι πατριώτες, δεν ξέρουν γράμματα, πώς θα το διαβάσουν. Έλληνες και να μην ξέρει γράμματα, λίγο δύσκολο γιώργο. Το έχει καταπιεσμένη είναι η πατριώτη. Όχι αγράμματα. Αγράμματα σου ήθελε ο Σουλτάνος για να μείνει για πάντα δούλη. Αλλά δεν το πέτυχε. Πιστεύεις τα αλήθεια πως θα τα καταφέρουμε? Βέβαια. Άμα ελευθερώσει το μυαλό, θα ελευθερωθεί και η ψυχή. Και η ψυχή ελληνική δεν είναι από κανένα. Η θυμοποίηση είναι εκεί για να μας το θυμίζουν. Para 40 χρόνια σκοτειά και φυλακή. Παρά 40.